Τον τελικό λόγο για την αξιολόγηση και έγκριση τη εξαγορά τη Ελληνική Τράπεζα από την Eurobank ΑΕ έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Αυτό δήλωσε ο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα Κωνσταντίνο Ιροδότου, εξηγώντα ότι αυτό οφείλεται στο γεγονό πω ο ελλαδικό ισχυρό χρηματοπιστωτικό οργανισμό είναι συστημική τράπεζα τη Ελλάδα στην Ευρωζώνη και εποπτεύεται ήδη από την Φραγκφούρτη. Ο κεντρικό τραπεζίτη επιβεβαίωσε παράλληλα πλήρω τι πληροφορίε που μετέδωσε χθε ο Αντένα για τα κριτήρια που είναι στο επίκεντρο τη αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο αίτημα για εξαγορά τη Ελληνική Τράπεζα, όπω είναι το επιχειρησιακό πλάνο, η τραπεζική εμπειρία τη ηγεσία και αν διαθέτει τα αναγκαία εποπτικά κεφάλαια. Εξετάζονται η φήμη και η χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, η φήμη, γνώσεις και δεξιότητες των μελών που προτείνονται να διοικούν τη νέα οντότητα και η ικανότητα της νέας οντότητας να μπορεί να συμμορφώνεται με τις απαιτήσει προληπτικής εποπτείας. Σε μια εφόλιστη σύλληση ύλη συνέντευξη στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερο για τα θέματα επικοινωνία σε οικονομία και τραπεζικό σύστημα, ο κύριο Ηροδότου αναφέρεται και στου κινδύνου που ελοχεύουν εν ώψη τη αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων αλλά και για την εφοδιαστική αλυσίδα εν μέσω δύο πολεμικών συγκρούσεων και των επιθέσεων των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Επί του παρόντο, ο αντίκτυπο στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα δεν επέφερε αναζωπήρωση των πληθωριστικών τάσεων. Παραμένουν όμω κάτω από την στενή παρακολούθηση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφού οποιαδήποτε περαιτέρω ένταση και επέκτασή του ενδεχομένω να αναστείλει την συνεχόμενη και γρήγορη καθοδική τάση του πληθωρισμού. Σε άλλο σημείο σημειώνει ότι η αύξηση στο επιτόκιο καταθέσεως στην Κύπρο έγινε ετεροχρονισμένα, γεγονός που απέδωσε στην πολύ υψηλή ρευστότητα του τραπεζικού τομέα, παροτρύνοντας ωστόσο τους καταθέτες να είναι πιο επιλεκτικοί. Πέραν όμως των ενεργειών των τραπεζών θα συμβούλευα και τους πελάτες τους να γίνουν πιο επιλεκτικοί και ενεργοί, ιδιαίτερα όσον αφορά τις καταθέσεις τους ερωτηθείς για το θέμα επαναδιορισμού του. Δύο μήνες πριν από την λήξη της θητείας του, ο Κωνσταντίνος Ιλωδότου τόνισε πως είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας. Διευκρινίζοντας ότι στις τακτικές συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Οικονομικών συζητούν μόνο θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Κεντρική Τράπεζα έχει επιτελέσει σημαντικό έργο το οποίο αναγνωρίζεται εμπράκτο και στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στον ενίο εποπτικό μηχανισμό.